πολύ χαρά η Λέσβος, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υποδέχεται ακόμη μια φορά την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, και τις συνεργάτες της και την κυρία Παναγιωταρέα, και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μπορώ να σας πω ότι είναι χαρακτήρισα συζήτηση μηχανικών, διότι ήταν επί του θέματος και άμεσης αποφάσεις. Κυρία Μενδώνη μπορεί να αναφερθεί σε όσα νομίζει σκόπιμο, αλλά θέλω να πω ότι και η περιφέρεια θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι το απάβγασμα, είναι το καταστάλαγμα της Ελλάδος. Μόνο ο πολιτισμός μπορεί να μας αναδείξει, από τον πολιτισμό είμαστε γνωστοί και ο πολιτισμός μπορεί να μας ανεβάσει ακόμη περισσότερο. Η περιφέρεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και είναι αρκετές δυνατότητες, θα συμπαρασταθεί και στον εξαιρετικό αρχαιολόγο που έχουμε, τον Δόκτωρο Τριανταφυλλίδη. Και η υπηρεσία του ΕΣΠΑ, με τον κύριο Πλακοτάρη, τον διευθυντή, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, είναι μια υπηρεσία η οποία βοηθάει πάρα πολύ στην πρόοδο των εργασιών. Η κυρία Υπουργός μπορεί να αναφερθεί λεπτομερέστερα σε θέματα που εθίγησαν. Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Κυρίως όμως σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά καλή συνεργασία που έχουμε και στο επίπεδο το δικό μας, αλλά και στο επίπεδο των υπηρεσιών μας. Ιδιαίτερα η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας υπό τον Γιώργο Πλακοτάρη έχει μια εξαιρετική συνεργασία και αμεσότητα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με τις εφορίες αρχαιοτήτων στα νησιά μας και με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί και εσείς το είπατε, το τονίσατε, ο πολιτισμός έχει τεράστια δυναμική και πολύ μεγάλη σημασία για όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις μεγάλες δυνάμεις στον τομέα του πολιτισμού, η οποία και γι' αυτό το λόγο γίνεται και σεβαστή σε όλα τα διεθνή φόρα. Όμως τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχουν ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο συν το χρόνο αποκαθίσταται επαγαθό των τοπικών κοινωνιών. Διότι πέρα από δημόσιο κοινωνικό αγαθό, ο πολιτισμός, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η νεότερη δημιουργία, η άειλη πολιτιστική μας δημιουργία, είναι ένας τεράστιος οικονομικός και αναπτυξιακός μοχλός που προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. Σήμερα λοιπόν με τον κύριο Περιφερειάρχη κάναμε μία ανασκόπηση των έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020. Κάναμε τον προγραμματισμό των έργων τα οποία εντάσσονται σταδιακά και θα χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2021-2027 και αναφερθήκαμε και στα έργα τα οποία χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, έχουμε περίπου ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε από τον Ιούλιο του 2019 και συνεχίζουμε, της τάξεως περίπου των 80 εκατομμυρίων. Αφορούν κρίσιμα έργα στα νησιά μας. Για παράδειγμα, το βράδυ θα έχουμε την χαρά να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της Μυτιλίνης τις αποθήκες Αλπιτζά, που είναι ένα μέρος από το εξαιρετικά σημαντικό μνημείο του κάστρου. Όλα αυτά τα μνημεία αποκαθίστανται με ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ, του Περιφερειακού Προγράμματος και του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκαθίσταται το Βαλιδέ, επίσης ένα πολύ σημαντικό μνημείο. Στο Μόλιβο, παρεμβάσεις στο κάστρο, στα τείχη, στα βραχώδη πρανή, είναι η συνεργασία των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας. Το ίδιο συμβαίνει στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, σε όλα τα νησιά μας τα οποία είναι πρικισμένα, είναι ευλογημένα να έχουν ένα τεράστιο απόθεμα και είναι ένας χώρος τον οποίο αγαπούμε ιδιαίτερα και με πολύ μεγάλη περηφάνεια, αλλά και εν συνέστηση υπηρετούμε και ο Περιφερειάρχης και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας τους συνεργάτες για την εξαιρετικά επικοδομητική συζήτηση και συνεργασία που είχαμε στη σύσκεψη που μόλις ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά. Είχαμε την ευκαιρία με πόρους της περιφέρειας, εθνικούς πόρους της περιφέρειας, να υπογράψουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις για δύο πολύ σημαντικά μνημεία,
για την Παναγία στην Βατούσα και τους ταξιάρχες στην Αγία Παρασκευή, εκτός δηλαδή από τα ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, διατίθενται κυρίως από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτισμού εθνικοί πόροι, ακριβώς για να αποκαθιστούμε το πολιτιστικό μας απόθεμα. Τελευταίο, πριν από μερικές μέρες, υπέγραψα την απόφαση ένταξης στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των κεραμοποιείων στον Άγιο Στέφανο. Αυτό, μαζί με όλο τον άλλο πλούτο που έχει η Λέσβος, είναι ένας χώρος που πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε. Αυτή την τέχνη της κεραμικής, έτσι όπως υπηρετείται εδώ και δεκαετίες πολλές στο Μανταμάδο, οφείλουμε να την διαφυλάξουμε, να την προστατεύσουμε, να την αναδείξουμε, γιατί και η τέχνη αυτή της κεραμικής, μέσα από την αναβίωση υποσύγχρονη μορφή των παραδοσιακών μας τεχνών, μπορούν να συμβάλλουν, όπως και όλος ο πολιτισμός, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των νησιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω κάτι. 7.30 ώρα το βράδυ έχουμε, όπως είπε η κυρία Υπουργός, τα εγγένεια των αποθηκών Σαμπριτζά στο κάτω κάστρο. Σπεύσαμε να το κάνουμε σήμερα τα εγγένεια, διότι είναι προγραμματισμένο στο αρχόμενο φεστιβάλ Σαπφούς, ποιήσεως Σαπφούς, θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος για κάποια εκδήλωση. Άρα λοιπόν, γενομένων των εγγενείων σήμερα, θα μπορούμε ελεύθερα να το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω ένα σουβενίρ, κύριε Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ.